Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση. Σας ευχαριστώ θερμά. Το βιβλίο μου «Καμίλια Ρόμινα στη Συλλευτή» είναι προϊόν αφηγήσεων των γονιών μου, των συγχωριανών και συνεργατών, αλλά και των προσωπικών εμπειριών που έζησα στο χωριό τα παιδικά και εφηβικά χρόνια. Εκεί βιώναμε όλοι άλλωστε, και εγώ και ο αδερφός μου Νίκος, τη σκληρή πραγματικότητα της αγροτικής ζωής, αλλά και συγχρόνως τις όμορφες στιγμές για τις γιορτές, τους γάμους, το Πασχαλιάτικο του Συριάννη, το Πανηγύρι του Αηλιά, τα ήθη και έθιμα τους παραδοσιακούς χορούς και μαζί με αυτά μεγαλώσαμε. Όλα αυτά τα αγαπήσαμε και αποτελούν κομμάτι της ζωής μας. Τρεις λόγοι που μου κέρδισαν το ενδιαφέρον και μου δημιούργησαν την εσωτερική ανάγκη να γράψω αυτό το μικρό βιβλίο με το σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι με το βάθος του χρόνου όλα τα στοιχεία αυτά είναι μέρος αυτών και δεν έχουν να χαθούν ή και κάποια ήδη έχουν χαθεί. Όμως ο πυρήνας τους, η δομή τους, παραμένουν αναλύοντα. Προσπαθούμε με τους άξιους συνεργάτες μας να τα διατηρούμε, να τα αναβιώνουμε στο αναγραφικό χορευτικό όλων μας βιβλιοθηκάρων, στο σύλλογο που επί 39 χρόνια υπερετύπησα την παράδοση ώστε να τα αφήσουμε ως πνευματική παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές. Βέβαια, όχι μόνο αυτά τα στοιχεία, αλλά συνολικά την πλούσια κοντιστική μας κληρονομιά, την παράδοσή μας, μέσω της οποίας μεταφέρονται ηθικές αξίες, τα ήθη, τα έθιμα, οι ρίζες μας. Η σχέση με την παράδοση είναι δημιουργική, με ένα κοινό σημείο, τη συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον. Ο δεύτερος λόγος είναι η νοσταλγία του χωριού. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο το αναπολούμε. Και ευχαριστώ θερμά τους υπογενούς που βρίσκονται σήμερα εδώ. Με τις μικρές μου δυνατότητες, εκτίμησα ότι θα πρέπει να καταγραφεί η δική του ιστορία του χωριού μας, η δική του ιστορία στις παραδόσεις, αλλά και το δικό του ιστορικό. Για τον λόγο αυτό, αναφέρομαι και περιεκτικά στην ιστορία του χωριού. Ο τελευταίος λόγος είναι η βαθιά μου επιθυμία να τιμήσω τη μνήμη των γονιών μου, οι οποίοι απλόχερα μας έδωσαν αγάπη και μόνο αγάπη. Για το θέμα του παραδοσιακού γάμου με το οποίο ασχολήθηκα, θα ήθελα να πω ότι είναι η πιο αγαπητή και συνάμα απογοητευτική διαδικασία με μεγάλο κοινωνικό βάθος που σηματοδοτεί τον άνθρωπο για όλη του τη ζωή. Είναι γνωστό από παλιότερα αλλά και σήμερα ότι θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς στη ζωή του ανθρώπου. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους ομιλητές, τους εξαιρετικούς και διακεκριμένους επιστήμονες και αγαπητούς φίλους που γνωρίζουν τόσο καλά την παράδοσή μας ως την ελάχιστη στη χώρα μας, που τόσο παραστατικά και τεκμηριωμένα παρουσίασαν το βιβλίο μου και για τα τόσο προλακευτικά και συγκινητικά λόγια τους. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα ότι βρεθήκατε κοντά μας, κοντά μου και παρουσιάσατε το βιβλίο μου. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά τον Χρήστο Μερουνά που μας τίμησε με την παρουσία του. Χρήστο, ότι ήρθες από την Αθήνα για μας. Μας ευχαριστώ. Το Δημήτρη τώρα που ταξίδεψε από τα Γιάννηνα για να βρεθεί κοντά μας, αλλά συγχρόνωσε και τις χρήσιμες συμβολές και παρατηρήσεις του καθ' όλη τη διάρκεια της συγκρατής του κοινού. Το Βαγγέλη του Ζήση, το συγχωριανό μου, άριστο εκπαιδευτικό, με πάρα πολλές γνώσεις στην ιστορία του χωριού.
και της Πάτρας. Τον Αποστόλη του Σκρέκα, που ταξίδευσε από τη Θεσσαλονίκη για να είναι κοντά μας, παιδί του Ασκληπιού, μεγαλώσαμε μαζί, αλλά και συγχώρεσα να τον ευχαριστήσω για τις διορθώσεις και τη σημάδα στην εργασία μου. Τον αγαπητό φίλο και δημοσιογράφο Δημήτρη Παγιό, τον συντονιστή της παρουσίασης. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την αμέσως συμπαράστασή τους. Επίσης ευχαριστώ θερμά τον αδερφό μου τον Νίκο, με τον οποίο συνεργάστηκα για τη συγκέντρωση των στοιχείων και την ολοκλήρωση της εργασίας μου του βιβλίου. Μία κοινή πορεία με τον Νίκο, 50 χρόνια στα μοντιστικά. Δεν μπόρεσε να μας πωρήσει τίποτα. Άλλωστε, δεν υπήρχε και πάρα πολύ. Όλους όσους συνέβαλαν στον εκδοτισμό του βιβλίου δίνοντάς μου φωτογραφικό υλικό για αφηγήσεις. Τον Αποστόλη Πρετάρα. Αποστόλη, σε ευχαριστούμε. Τον Τζακμάκη του Θανάση. Τον Βαγγέλη του Σκύρου. Τον Κώστα Αναγνώστο, τον Βαγγέλη Όλη. Τον Θωμά τον Αναγνώστο. Τον Βαγγέλη Κασόφη. Και τον Γιώργο Οικονόμου του Στυργίου. Σας ευχαριστώ θερμά. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Συνεταιριστική Τράπεζα της Αγίας για την γενική του χορηγία, το Δήμαρχο του κ. Δημήτρη Παπαστηγίου και το Δημοτικό Συμβούλιο, τα μέλη του Δημοτικού Συμβούλου για την παραχώρηση της κράτησης. Δήμαρχε Σάββατο του Ιώνου. Και ήθελα να καθίσω στην ίδια θέση. Αισθάνομαι όμορφο που με τιμούν απόψε με την παρουσία τους η πρώην δήμαρχη με τους οποίους συνεργάστηκα. Κωνσταντίνος Παπαστεγγίου, Μιχάλης Σταμίλους, Γιώργος Παλής. Τους προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Γιώργο του Παλουδίνου, τον Δημήτρη του Μαραγκό, την Νίτσα την Καταβούτα, τον Θανάση του Τζιάρα, τον Γιώργο του Καϊκή που πριν λίγο έφυγε, τα μπέλη αυτά του Δημοτικού Συμβουλίου. Τους φίλους και συνεργάτες της μουσικούς Χρυσόστομου Μητροπάνου. Τον Χρήστο Χρυσόπουλο, τον Μάριο Σαρακατσάνη, τον Βασίλη Καραμάνη, τον Διευθυντή Σύση και Βέτσι Καρακαρά. Θερμά ευχαριστώ τους σχολεδασκάλους του Σιώδου, τον Βασιλία Ζαχαρά, τον Φιλίδη Σιωπαθητών, τον Στάδο Κουσούλου, τον Βαγγέσα Ραχάνη, τον Κώστα Τζιμούρκο, καθώς επίσης τους κορυφαίες και κορυφαίες που συλλήγω θα καβάλωσουν. Σας ευχαριστώ θερμότατα και θα θέλαμε συγκεκριμένο πάρα πολύ και να ολοκληρώσω μία εργασία που ήθελα να ελοποιηθεί ως βιβλίο και το ραντεβού του επόμενου θα είναι στα 40 χρόνια του Ασκληπιού, στο οποίο ολοκληρώνουμε σε 1,5 χρόνο βιβλίο και άλμπουμ του Ασκληπιού από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε μέχρι στα 40 χρόνια τι έκανε όλο αυτό το καιρό. Ένας σύλλογος ο οποίος είναι μόνο